Δεύτερο μέρος της εκπομπής, τα ανήκω εν δήμο, κυρίες και κύριοι, και θα πάω να συναντήσω αμέσως τώρα τον Δήμαρχο Παλίνης, που είναι μαζί μου στο στούντιο, τον κύριο Χρήστο Αηδώνη. Καλησπέρα σας, κύριε Αηδώνη. Καλησπέρα, κύριε Γαλάνη, και καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Δήμαρχος Παλίνης, τα είχαμε πει και προεκλογικά, θα τα πούμε τώρα έτσι πιο πολύ εφόλης της ύλης, αφού μπήκατε τώρα για να λάβατε έτσι και έχετε μια πρώτη εικόνα για τον Δήμο. Αλλά πριν από αυτό, θέλω να ξεκινήσω λίγο πιο πολιτικά, γιατί είστε πρώην υπουργός ΠΑΣΟΚ και έχουμε μπροστά μας ευρωεκλογές. Πώς το βλέπετε όλο αυτό το κλίμα που διαμορφώνεται και γενικότερα τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων? Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις πάντα αποτυπώνουν μια σειρά από ζητήματα που έχουν σχέση με τη στιγμή. Φαίνεται ότι υπάρχει μια περίοδος που θα γίνουν ανακατατάξεις. Τώρα ποιες θα είναι αυτές, θα τις ορίσει ο λαός με την πληροφορία. Τρίτο το φαίνεται πως το δείχνει πάντως το κόμμα. Ναι, εκεί καταγράφεται. Τώρα δεν ξέρω τι τελικά θα συμβεί. Αφού το κρίνει ο κόσμος. Ναι, κοιτάξτε, δεν έμπαινα ποτέ στη διαδικασία να ασχοληθώ με τις δημοσκοπήσεις, γιατί νομίζω ότι περισσότερο καθυλώνουν μια προσπάθεια και λιγότερο επιτρέπουν να μπορέσει να ανοίξει τα φτερά σου. Σήμερα, εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι υπάρχει μια εκλογική μάχη η οποία έχει ιδιαιτερότητες. Πάντοτε αυτή η μάχη είναι μια υπόθεση πολύ χαλαρή, γιατί ο κόσμος δεν. Λέτε θα έχει εποχή μεγάλη. Νομίζω θα είναι πρωτοφανής. Χειρότερη από τις εθνικές εκλογές, πιστεύετε? Αυτό βλέπω, αυτό διαπιστώνω. Δεν ξέρω κατά πόσο τελικά θα μπορούσαν τα κόμματα. Είναι και κάτι που το φοβούνται τα κόμματα αυτό, την χαλαρή ψήφο. Δηλαδή το βλέπουμε αυτό και η Νέα Δημοκρατία έτσι το πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση με τη ρητορική της. Βέβαια, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ επενδύουν πιο πολύ, θα έλεγα, στην αρνητική κριτική, δηλαδή στην αρνητική ατζέντα κατά της κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν αυτό θα δουλέψει. Κοιτάξτε, πολύ, αλλά γενικότερα η αποχή προβληματίζει πάρα πολύ τα κόμματα. Ναι, είναι και η εποχή που δεν βοηθάει για συμμετοχή. Και παράλληλα, το κόσμος αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι λίγο αδιάφορος για το κομμάτι που λέγεται ευρωεκλογές. Κατ' επέκταση, λοιπόν, αποδυναμώνεται και το κομμάτι αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε όλα θα πάνε προς τα κάτω. Και ο πρώτος θα έχει μικρότερα ποσοστά και ο δεύτερος. Τα ποσοστά είναι συναρτώματα των ψήφων. Δεν έχει να κάνει με το. Δηλαδή, το ποσοστό καταγράφεται επί των ψηφισάντων. Άρα λοιπόν ποια θα είναι, δεν τα ξέρουμε. Εκείνο που εγώ εκτιμώ είναι ότι η συμμετοχή θα είναι πάρα πολύ μικρή. Σε σχέση άρα με τις επόμενες θα δούμε και μικρότερα ποσοστά σίγουρα από τις εθνικές εκλογές. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή, σίγουρα ναι, το συζητάμε. Αλλά μιλάμε για τα ποσοστά. Αυτά προσμετρώνται πάντοτε με βάση τη συμμετοχή. Δηλαδή ψηφίζουν 100. Καταγράφεται εκεί το ποσοστό. Πάντως, είναι αυτό ένα πεδίο για προβληματισμό για όλα τα κόμματα η πολύ μεγάλη εποχή? Και αν τελικά έχουμε έτσι αυτή την τρομακτική εποχή που υποθέτεται εσείς ότι θα έχουμε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει το πολιτικό σύστημα? Δηλαδή ότι ο κόσμος, περισσότερος κόσμος αποστρέφεται έτσι την πολιτική. Γενικά το κομμάτι του ενδιαφέροντος για το ζήτημα της πολιτικής υπόθεσης, της δημόσιας υπόθεσης, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πια αρχίζει πια. Είναι και είναι συνεχώς μειούμενο. Βλέπουμε και τις τελευταίες δημοτικές εκλογές, τα ποσοστά συμμετοχής. Και εκεί είχατε αποχή. Ήτανε πάρα πολύ. Ειδικά στο δεύτερο γύρο, είχατε και εκεί. Καλά, ο δεύτερος γύρος έχει πάντοτε τους λόγους για τους οποίους υπάρχει μια μεγαλύτερη αποχή, γιατί ο καθένας ψηφίζει για μια δική του επιλογή. Όταν και εφόσον αυτή η επιλογή δεν περάσει στο δεύτερο γύρο, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί πέρα συνήθως οι περισσότεροι επιλέγουν τη στάση της. Άρα λοιπόν λογικό είναι να υπάρχουν αυξημένα ποσοστά, τα οποία πάντα φυσικά κοστίζουν σε σχέση με τις αρχικές εκλογές εκτιμήσεις. Και είδαμε και ένα παράδειγμα στις εκλογές, όπου είδαμε και την επιτυχία του κ. Δούκα, ο οποίος ήταν τελείως απρόσμενη σε σχέση με το πώς καταγραφήκαν τα ποσοστά στο μεταξύ πρώτου και δεύτερου. Μιας που αναφέρατε τον κ. Δούκα, παραμένει έτσι ένα τεταμένο κλίμα με την κυβέρνηση και υπάρχουν και σχόλια κατά καιρούς για διάφορα συμβάντα. Το πρόσφατο θα αναφέρω μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο με την έκφραση το Globe Batch από τη μία, τι θα κάνουμε με το λόφο του στρέφει από την άλλη, τις αναπλάσεις επίσης. Γενικότερα, όλο αυτό το ping-pong δεν ξέρω κατά πόσο τελικά θα μας φέρει αποτελέσματα. Ο Δήμος Αθήνας έχει την ατυχία και την τύχη να μην είναι ένας περιφερειακός δήμος, να είναι ένας κεντρικός, ο πιο κεντρικός δήμος της χώρας. Γι' αυτό και ό,τι συμβαίνει. Και αντιλαμβάνεστε, είναι εκεί πέρα και δεν είναι μια έτσι μάχη για την αυτοδιοίκηση, είναι και μια πολιτική μάχη. Άρα λοιπόν η αντιπαράθεση λογικό είναι να είναι πάρα θεμητό πολύ. Θεμητό όμως είναι. Όταν υπάρχει μια κυβέρνηση και υπάρχει ένας δήμαρχος ο οποίος δεν ανήκει σε αυτή την κυβέρνηση. Θεμητό όμως είναι.
Θεμητό, κοιτάξτε τώρα κάτι. Σίγουρα η αντιπαράθεση πρέπει να κρατάει κάποια επίπεδα για να μπορεί να είναι θεμητή. Αλλά η αντιπαράθεση είναι αντιπαράθεση. Η πολιτική αντιπαράθεση πάντα θα υπάρχει. Τώρα, πόσο θεμητή ή όχι, έχει να κάνει με το περιεχόμενό της. Αν το περιεχόμενο ξεπερνάει τα εσκαμμένα, τότε φυσικά μπορείς να πεις ότι δεν πρέπει να τα υπερβαίνει. Αλλά αυτή είναι η πολιτική. Είναι και πολύ νωρίς σίγουρα σε ένα κάθε παιδί, περίπτωση ένα, για να κρίνουμε. Ένα άγριο πεδίο μάχης η πολιτική. Οπότε ο καθένας που συμμετέχει σε αυτό το γνωρίζει το παιχνίδι. Ξέρετε, το ταμείο γίνεται στο τέλος πάντα και θα μιλήσουν τα αποτελέσματα. Είναι πολύ νωρίς βέβαια έτσι, για να ξέρουμε και να δούμε τι έργο θα παραχθεί στον Δήμο Αθηναίων. Πάντως το κλίμα, αλήθεια είναι, δεν είναι θετικό. Δηλαδή υπάρχει αυτή η κόντρα. Γενικότερα η νέα δημοτική αρχή δείχνει να μην έχει βρει τα πατήματά της ακόμα σε διάφορα επίπεδα. Αυτό τουλάχιστον αποκομίζω εγώ και από το ρεπορτάζ. Νομίζω πρέπει να δούμε λίγο περισσότερα πράγματα. Κοιτάξτε, δεν έχω την ίδια εικόνα. Έχω καλύτερη εικόνα από αυτή που λέτε εσείς. Νομίζω ότι είναι μια νέα δημοτική αρχή όπως υπάρχουν και όπως είναι όλες οι νέες δημοτικές αρχές. Χρειάζεται μια περίοδο προσαρμογής, να μπορέσει είναι και το προσωπικό, ακόμα, λέτε, ναι. Το προσωπικό το οποίο θα διοικήσει να μπει και αυτό μέσα στην υπόθεση. Είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα για να κρίνουμε. Οποιοδήποτε σήμερα αναλαμβάνει μια νέα ευθύνη. Το ίδιο ισχύει και για εμάς. Και εμείς είμαστε μια νέα διοίκηση. Είμαστε σχεδόν 100 μέρες μετά από την εισαγωγή. Τώρα που μπήκατε όμως μέσα στο Δήμο για να έρθω και στα δικά σας, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Γιατί κι εσείς παραλάβατε έναν Δήμο δύσκολο με την έννοια ότι πολλά ζητήματα είχαν αφαιθεί για πολύ καιρό στη μοίρα τους. Κοιτάξτε, πώς τα βλέπω τα πράγματα. Καταρχάς, αυτή τη στιγμή έχουμε τελειώσει τη διαδικασία της ολοκληρωμένης αποτίμησης. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται στο Δήμο, ποιες είναι οι δυνατότητες, ποια ήταν η πραγματικότητα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε. Ήταν ένας Δήμος ο οποίος έχει πάρα πολλά προβλήματα. Παρότι έχει μια έτσι, καλή θέση σε σχέση με τη γενικότερη εικόνα, τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα και εκείνο που χρειάζεται αυτή την περίοδο από εδώ και πέρα, μια και έχουμε και απελευθερωθεί. Στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη δυνατότητα να παράγει δράσει, δηλαδή είναι συνατόμενο του προϋπολογισμού, γιατί προσφάτως αγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και μπορούμε να κάνουμε δράσεις. Μπορείτε με αυτόν τον προϋπολογισμό να κάνετε πράγματα? Όχι αυτά που θα θέλαμε. Σίγουρα όμως κάποια πράγματα τα έχουμε προγραμματίσει. Όπως? Τι έχουμε προγραμματίσει? Καταρχάς, έχουμε προγραμματίσει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στα σχολεία, γιατί για εμάς το σχολείο είναι η πρώτη προτεραιότητα. Το σχολείο και το παιδί. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι εφόσον θέλουμε να υπερασπιστούμε την οικογένεια και το παιδί, ο χώρος, ο φυσικός χώρος με τον οποίο υπάρχει κάθε μέρα η σχέση, είναι το σχολείο. Άρα λοιπόν δίνουμε ιδιαίτερο βάρος σε αυτό. Ήδη έχουμε προγραμματίσει μια συμφωνία πλαίσιο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις άμεσες ανάγκες που έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση των σχολικών μας συγκροτημάτων. Αυτό φυσικά είναι μια ανάγκη που προέκυψε γιατί καταργηθήκαν για τα νομικά πρόσωπα. Ναι, αυτό έφερε αλλαγές και μάλιστα προβλημάτισε και πολλούς Δήμους. Κάποιοι μάλιστα ήταν και ξεκάθαρα αντίθετοι. Εσείς τι γνώμη έχετε? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι έτσι όπως έγινε, χωρίς να υπάρχει μεταβατικός χρόνος, δημιούργησε προβλήματα. Άρα λοιπόν, όταν συναντάς προβλήματα γιατί δεν υπάρχουν προβλέψεις, αυτό είναι στο δύναμο του λάθους. Βέβαια, εκ των πραγμάτων, όταν είσαι μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, οφείλεις να την αντιμετωπίσεις. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να με ψημυρείς, πρέπει να παίρνεις την υπόθεση στα χέρια σου και να προχωρήσει τις απαιτούμενες αλλαγές που χρειάζεται για να μπορέσει να χτίσει αυτή τη μηχανή η οποία θα μπορέσει να τρέξει και να πάραξει αποτέλεσμα. Σήμερα είμαστε μπροστά σε αυτά τα δεδομένα, εμείς τα έχουμε αντιμετωπίσει, έχουμε λύσει τα θέματα, προχωράμε στη δημιουργία ενός νέου οργανισμού όπου εκεί μέσα μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι καινούριο σε επίπεδο οργάνωσης. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την προσπάθεια. Με τα πρωτεύοντα θέματα, πώς ακριβώς το έχετε σκεφτεί? Όταν λέτε τα πρωτεύοντα, για ποιο θέμα είπατε? Προχωράτε σε έναν συστάση ενός οργανισμού, είπατε. Τι ακριβώς? Ο οργανισμός είναι μια απαραίτητη ανάγκη για να μπορέσεις να έχεις μια μηχανή. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα καράβι που δεν έχει μηχανοδηγό, ή δεν έχει υλοστρόμου, ή δεν έχει καπετάνιο. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε εμείς? Χτίζουμε αυτόν τον οργανισμό από την αρχή, γιατί αυτό που υπήρχε δεν ήταν τίποτα πια. Έτσι. Άρα λοιπόν, με βάση τις νέες ανάγκες και το πώς αυτές ορίζονται, ορίζουμε την νέα πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την οργάνωση του Δήμου για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Ποια είναι τα πρωτεύοντα θέματα που πρέπει αυτή τη στιγμή που έχετε βάλει μπροστά για να λύσετε? Αναφέρατε τα σχολεία πριν, που όντως είναι ένα ζήτημα, οι σχολικές εγκαταστάσεις. Κοιτάξτε, το δεύτερο θέμα είναι η αναμόρφωση της πόλης. Ένα μεγάλο στρατηγικό κομμάτι που έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε μια ανθρώπινη πόλη. Θέλουμε μια πόλη στο μέλλον να μπορεί να περπατάει ο πολίτης στα πεζοδρόμια του,
να μην χρειάζεται η μητέρα με το παιδί να κατεβαίνει στον δρόμο και να κινδυνεύει η ζωή της. Να μπορεί πραγματικά ο κάθε άνθρωπος που ζει σε αυτή την πόλη να την απολαμβάνει. Άρα λοιπόν το κομμάτι. Πεζοδρόμια, δηλαδή να επιστρέφουμε στα βασικά. Ναι, κοιτάξτε, αυτά είναι θέματα τα οποία είναι βασικά πια. Όταν θες να χτίσεις κάτι διαφορετικό, ξεκινάς από εκεί. Άρα λοιπόν βλέπουμε και από τις δημοσκοπήσεις που έχουμε στα χέρια μας και από τις ποιοτικές έρευνες ότι ο κόσμος ζητάει συγκεκριμένα πράγματα. Και αυτό που ζητάει είναι να μπορεί να έχει ελεύθερη πρόσβαση στα πεζοδρόμια, να μπορεί να κινείται με ασφάλεια. Φυσικά, αυτό είναι φυσικά κάτι το οποίο για μας αποτελεί προτεραιότητα. Ήδη σήμερα είχαμε μια συνεδρίαση με την τεχνική υπηρεσία και συζητάγαμε για το κόστος που θα χρειαστεί για να δημιουργήσουμε 5 χιλιόμετρα πεζόδρομου σε αυτή τη χρονιά. Και είμαστε, πιστεύω, ότι σε μια διαδικασία όπου πολύ σύντομα θα μπορέσει ο κόσμος να αντιληφθεί αυτή τη νέα πραγματικότητα και την προσπάθεια που θα καταβάλουμε στο επόμενο διάστημα και που θα φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει αυτή η πόλη, για να μην το ξεχνάμε και διαφύγει κάποιον, είναι το κομμάτι της αποχέτευσης, από το ένα έργο το οποίο συνεχίζεται. Έχουν γίνει τα 60 χιλιόμετρα από τα 192 του ιστορικού δικτύου και η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται, δυστυχώς με τεράστια προβλήματα. Γιατί είναι αλήθεια ότι υπάρχει μεγάλη επιβάρηση ό,τι αφορά την όχληση προς τους κατοίκους. Ναι, αλλά χρειάζεται να κάνουμε και λίγο υπομονή, γιατί είναι έργο που νομίζω ότι πρέπει να αντιληφθούν οι κάτοικοι ότι αν δεν προχωρήσει αυτό, δεν θα λυθεί ένα τεράστιο θέμα. Ναι, πρέπει να, οι κάτοικοι σίγουρα το αντιλαμβάνονται, αλλά πρέπει και η εταιρεία που έχει την ευθύνη να αντιληφθεί και αυτή ότι πρέπει να είναι πολύ πιο γρήγορη στις αποκαταστάσεις και να μην μας ταλαιπωρεί. Αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό, το οποίο το αντιμετωπίζουμε και είμαστε στη διαδικασία να πιέσουμε όσο μπορούμε για να κλείνουν όλα αυτά τα οποία ανοίγουν πάρα πολύ γρήγορα. Πότε υπολογίζεται θα ολοκληρωθεί έτσι, το. Δεν μου αρέσει να δίνω χρονοδιαγράμματα, γιατί οι αναγωγές είναι δυστυχώς εις βάρος μας. Όταν ας πούμε, έχουν γίνει τα 60 από τα 152 χιλιόμετρα, αντιλαμβάνεστε και πηγαίνουμε με ένα αριθμό σήμερα που μιλάμε κοντά στα 150 μέτρα τη μέρα, τόσο σκάβουμε. Καταλαβαίνετε ότι το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα που όριζαν ότι Ιούλιο 25 θα είναι το έργο έτοιμο, δεν μπορεί να προκύψει. Άρα λοιπόν μιλάμε τώρα για. Προσωπικά θεωρώ ότι αυτό το έργο, αν και εφόσον όλα πάνε καλά και δεν βρούμε τεράστια προβλήματα με την αρχαιολογία, γιατί είμαστε και μια πόλη που έχει πάρα πολλές αρχαιότητες κρυμμένες και όπου και αν σκάψει αυτή την περίοδο η εταιρεία η οποία κάνει το έργο της αποχέτευσης, συναντά τέτοια προβλήματα. Πιστεύω ότι κοντά στο τέλος του 27, αλλά και αυτό είναι επισφαλές, κατά την άποψή μου. Σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον μιλάμε επιτέλους για ολοκλήρωση. Ο στόχος είναι να τα ρίξουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Ήδη έχω ζητήσει να αυξηθούν τα συνεργεία τα οποία έχουν μπει μέσα στην πόλη για να μπορέσουμε να μικρύνουμε τον χρόνο όχλησης. Και αυτό σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται. Άρα λοιπόν, ο στόχος είναι να μπουν 13 συνεργεία από τα 5 που ήταν όταν και εφόσον αναλάβαμε, για να πάμε σε ένα τέτοιο ικανοποιητικό αριθμό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παραπλασιάσουμε τα μέτρα τα οποία σκάβουμε σε ημερήσια βάση για να μπορέσουμε να μικρύνουμε τον χρόνο όπου τελικά θα ολοκληρωθεί το έργο. Και επειδή πλησιάζουμε στο καλοκαίρι, κεφάλαιο πολιτική προστασία. Έχετε πληγεί και εσείς από πυρκαγιά. Το κεφάλαιο πολιτική προστασία. Πώς το έχετε σχεδιάσει για να είστε περισσότερο έτοιμοι αυτό το καλοκαίρι, ομιγέννητο, για να μην έχουμε παρόμοιες εικόνες. Καταρχάς το κομμάτι αυτό είναι αλήθεια ότι ο Δήμος δεν είχε τα απαιτούμενα μέσα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει προβλήματα και σε ό,τι αφορά και το κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και σε ό,τι αφορά το περαιτέρω ζήτημα της οργάνωσης και της χρησιμοποίησης των νέων μέσων που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για να μπορέσει να έχει δυνατότητα πρόληψης. Εμείς, για να καταλάβετε, στη μέσα στο επόμενο διάστημα έχουμε σχεδιάσει να συμβληθούμε και έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την προστασία μέσα από drone. Τα οποία την περίοδο. Σοβαρό τον drone, γιατί σίγουρα κανένας φύλακας, καμία πυροσβεστική δεν μπορεί να είναι παντού. Τον drone όμως δίνει εικόνα. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι όταν προσλαμβάνεις ένα μικρό αριθμό ανθρώπων που τους έχεις εκεί για να προσέξουν το δάσος, για να σε ενημερώσουν, είναι αδύνατο να κάνουν αυτό που κάνει ένα drone. Σήμερα λοιπόν είμαστε στη φάση, στην περίοδο που κυριαρχεί η τεχνητή νοημοσύνη. Άρα λοιπόν τα δεδομένα που αυτή μας δίνει πρέπει να τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτή την περίοδο, έτσι ώστε όταν και εφόσον υπάρξει μια οποιαδήποτε αιστεία πυρκαγιάς, να μπορέσει να γίνει άμεση κινητοποίηση και να μην περιμένουμε να εξελιχθεί για να μπορέσουμε να παρέμβουμε. Drones, λοιπόν, μηχανήματα υπάρχουν. Μηχανήματα υπάρχουν. Ο κόσμος είναι αρκετό. Ο κόσμος δεν υπάρχουν. Υπάρχουν εθελοντές. Κοιτάξτε, ο κόσμος δεν υπάρχει. Είμαστε ένας Δήμος που όταν ανέλαβα, βρήκα στην πολιτική προστασία ένα άτομο. Άρα, αντιλαμβάνεστε, εκείνο που προσπαθούμε να κάνουμε αυτή την περίοδο να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο εθελοντών
υπάρχει ενδιαφέρον από κόσμο, έτσι, όπου ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Όχι ότι μπορούμε προς Θεού να βασιστούμε μόνο στους εθελοντές, αλλά έχει αποδειχθεί ότι οι εθελοντές έχουν πολλές φορές κυριολεκτικά σώσει περιοχές. Κοιτάξτε, το δίκτυο των εθελοντών είναι χρήσιμο. Σίγουρα είναι εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν να φέρουν και τεράστια αποτελέσματα. Αλλά είναι ένα χρήσιμο δίκτυο, το οποίο πρέπει να το αξιοποιήσουμε όσο μπορούμε. Παράλληλα με το κομμάτι αυτό, αυτές τις μέρες, νομίζω 19 Απριλίου, υπάρχει μια συνεδρίαση με το τοπικό συντονιστικό όργανο που έχει να κάνει την πολιτική προστασία για να ορίσουμε τις προτεραιότητες. Και εκείνο που υπάρχει βασικά ως προτεραιότητα, και πρέπει να το ξεχάσουμε να το αναφέρουμε, είναι ότι όλοι οι πολίτες αυτοί που με ακούνε στην περιοχή, στο Δήμο το δικό μου, αλλά και σε κάθε Δήμο που υπάρχουν, και έχουν δικά τους οικόπεδα, πρέπει να φροντίσουν μέχρι 30 Απριλίου αυτό να τα καθαρίσουν. Το περιβόητο καθάρισμα γιατί, οικοπαίδων. Γιατί θα πάνε τα πρόστιμα κανονικά. Ναι, έτσι. Επειδή το συζητούσαμε με τα μανία στο προηγούμενο καλοκαίρι και ξέρετε, στα λόγια το να λέμε ναι, το κάνουμε ή ναι, θα πάω να το καθαρίσω ο κάθε ιδιοκτήτης, αλλά μην πατάει ποτέ. Και μετά εσείς να μην έχετε αρμοδιότητα να επέμβετε, να πρέπει πρώτα να στείλετε το ειδοποιητήριο και να περιμένετε άλλο πόσο σαν Δήμοι. Δεν υπάρχει αναγκαίωτα σήμερα ειδοποιητηρίου. Δεν σώζει κανένα. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση ειδοποιητηρίου. Απλά νομίζω ότι πια οι πολίτες μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ήδη από πέρυσι, γνωρίζουν την υποχρέωσή τους. Και αν άρα, λοιπόν, δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν υπάρχει την υποχρέωσή τους, θα κάνετε. Θα επιβληθεί, θα γίνει καθαρισμός από δικά μας συνεργεία και θα επιβληθεί το ανάλογο πρόστιμο και δεν υπάρχει περίπτωση να μην επιβληθεί σε κανέναν. Χωρίς να περιμένετε, χωρίς τίποτα. Δεν μπορεί να περιμένουμε κανέναν. Mm. Δηλαδή, μετά τις 30 Απριλίου, σε αυτούς οι οποίοι δεν θα καθαρίζουν τα οικόπεδά τους, ήδη έχουμε καταγράψει όλα τα ΚΑΕΚ που χρειάζεται. Γιατί έχετε εκτάσεις, σαν Δήμο. Έχουμε τεράστιες εκτάσεις. Ναι, έχουμε τεράστιες εκτάσεις. Και είμαστε και ένας Δήμος, ο οποίος έχει πληγεί από την φωτιά και μάλιστα ήταν. Θυμόμαστε και μάλιστα είχε μπει και μέσα στον αστικό ιστό, το οποίο ήταν πρωτοφανές. Είναι πάρα πολύ έντονη η διέλευση της φωτιάς, άφησε πίσω 200 περίπου σπίτια έχουν καεί. Αλήθεια, με την αποκατάσταση των σπιτιών αυτών, τι γίνεται? Κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει με τα κυβερνητικά μέτρα. Αυτό που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, που έχει να κάνει με το ότι έχει αιτηθεί ο καθένας για να μπορέσει να πάρει τις σπιτιές. Προχωράνε αυτά ή βλέπετε ότι αργούν? Σε κάποια από ό,τι ξέρω υπάρχουν στασιμότητα. Δεν ξέρω τώρα αυτή τη στιγμή σε ποιο είναι το μέγεθος της στασιμότητας, αλλά γνωρίζω ότι κάποιοι μου έχουν παραπονηθεί. Τώρα τον αριθμό ακριβώς δεν μπορώ να το γνωρίζω. Ποιο είναι ο αριθμό εκείνων των πολιτών? Εσείς το έχετε θέσει στους αρμόδιους, ότι εμείς πρέπει το θέτουμε, να τρέξουμε. Αλλά πιο το θέμα γρήγορα. Αυτό δεν είναι μια δική μας πολιτική, είναι μια πολιτική της κυβέρνησης. Εκείνη πρέπει να τρέξει διαδικασίες για να μπορέσει να αποκαταστήσει. Εσείς μπορείτε να πιέσετε όμως για τους δημότες. Κοιτάξτε, αυτά είναι αυτονόητα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να πιέσει ένας δήμαρχος να κάνει το αυτονόητο μια κυβέρνηση. Είναι αυτονόητο. Δεν καταλαβαίνω. Και όμως πρέπει. Τι είναι αυτό που πρέπει να πιέσει ένας δήμαρχος για να μπορέσει να αποζημιωθεί ένας άνθρωπος του οποίου κάγει. Ναι, λέτε ότι δεν θα έπρεπε να χρειάζεται. Ναι, εντάξει, αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε. Το έχετε δει όμως ότι χρειάζεται. Το έχουμε δει ούκο λίγες φορές. Κοιτάξτε, σε μια πολιτεία που είναι σοβαρή, νομίζω δεν χρειάζεται. Τώρα, νομίζω ότι είναι αρκετά σοβαρή η πολιτεία πια. Έχει μαζέψει πολλά προβλήματά της. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι όλα αυτά προχωρούν. Δεν έχω δηλαδή ένα δίκτυο πολιτών. Υπάρχει δημόσιο πολιτών που δεν έχει, που το σπίτι του είναι καταστραμμένο και δεν έχει. Δεν το ξέρω πώς λέω. Δεν έχω γίνει εγώ δέκτης ανθρώπων που να έρθουν να μου πούνε, ξέρετε κάτι, εκεί καθυστερώ, κάντε κάτι. Άρα λοιπόν πάνε να πει ότι η πολιτεία σε αυτό μάλλον ανταποκρίνεται με ένα ερωτηματικό. Κάτι είναι και αυτό, από την άποψη ότι θα το ξέρατε αν υπήρχε κάτι που. Φαντάζομαι είναι λογικά ότι όλα, επειδή όλα έρχονται στον Δήμαρχο, εκ των πραγμάτων αντιλαμβάνεται, γίνεται και γνώση των πραγμάτων. Ναι. Από τη στιγμή που δεν έχουμε τέτοια ενημέρωση, καταλαβαίνω ότι αυτό το θέμα είναι ψηλολυμένο. Με τα μηχανήματα, σε τι κατάσταση είστε? Υπάρχουν μηχανήματα? Έχουμε μηχανήματα. Έχουμε μηχανήματα και νομίζω ότι είμαστε σε καλή κατάσταση ό,τι αφορά αυτή την περίοδο. Είμαστε στην φάση να μπορέσουμε να ελέγξουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν και σχεδιάζουμε από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα, έτσι ώστε αυτά να μπουν και αυτά στη μάχη, αν και εφόσον χρειαστεί. Βέβαια, ευχόμαστε να μην χρειαστεί ποτέ. Αλλά καταλαβαίνετε ότι. Πριν από λίγο μάθα ότι υπάρχει μια φωτιά στη Βραβρώνα, οπότε καταλαβαίνετε. Ακριβώς αυτό πήγα να σας πω, ότι έχει ξεκινήσει πολύ πιο γρήγορα η αντιπυρική περίοδος. Δηλαδή, νομίζω και αυτή η κλιματική αλλαγή που είναι πρωτόγνωρη πια. Νομίζω ότι έχουν βγει εντωμεταξύ και πολύ πιο σύντομα από ποτέ και οι χάρτες επικινδυνότητας. Έτσι. Δηλαδή φαίνεται ότι ο μηχανισμός κινητοποιείται νωρίτερα από ό,τι άλλες φορές. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή ζούμε κάτι τελείως διαφορετικό. Το κομμάτι της πολιτικής προστασίας πια μπαίνει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα. Άρα λοιπόν και μια πολιτεία η οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να προετοιμαστεί, λαμβάνει τα μέτρα της. Σιγά σιγά είναι αλήθεια ότι αυτό
σε ό,τι αφορά το κομμάτι του ενδιαφέροντος σε σχέση με το πώς οι πολίτες καταλαβαίνουν κάποια πράγματα, νομίζω ότι αυτή την περίοδο είναι πρώτο στην ατζέντα του ενδιαφέροντος. Άρα λοιπόν, όλοι εμείς που έχουμε την όποια ευθύνη, πρέπει να φροντίσουμε να υπερασπίσουμε όσο μπορούμε τις πόλεις μας για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Βέβαια, θα ήθελα για να είμαι ειλικρινής να πω ότι δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη, όχι μόνο εμείς. Νομίζω ότι στο σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι έτοιμο για να μπορέσει να κάνει αυτό το έργο της το οποίο θέλουν να τις ορίσουν. Αν έχουν έτσι αρκετά, όντως υπάρχουν πολλά κενά. Αυτό διαπιστώνω κι εγώ. Εντάξει, ναι, σας λέω, είμαστε όχι ένας δήμος, είμαστε ένα κράτος το οποίο τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε μπροστά σε νέα δεδομένα και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε μέσα από μια νέα μορφή οργάνωση. Είναι λύση να σας δοθούν περισσότερα χρήματα, ειδικά για την πολιτική προστασία? Κοιτάξτε, χωρίς χρήματα δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Δηλαδή, αρκεί όμως. Αν υποθέσουμε ότι αύριο αποφασίζουν και σας εγκρίνουν έτσι μια μεγάλη χρηματική βοήθεια, αρκεί? Καταρχάς, δεν πρέπει να υπάρχει έκτακτη χρηματοδότηση για όλα αυτά. Ναι, γιατί μου λέτε, όταν ζητούν από ένα Δήμο να καθαρίσει τα πάντα, αυτό προϋποθέτει δαπάνες. Έτσι, ναι, άρα λοιπόν αυτές οι δαπάνες έπρεπε το να υπάρχουν, να είναι καλυμμένες μέσα από έκτακτη χρηματοδότηση, οι οποίες δεν ξέρω, θα μπορούσε να ελέγξει και ένα πλαίσιο για το ότι πραγματικά διατίθενται για αυτό το κράτος. Δηλαδή, εφόσον θέλεις να υπάρχει μια θωράκιση, πρέπει να χρηματοδοτήσεις. Αλλιώς πώς θα γίνει? Πώς θα βάλουμε ένα περιοριστικό κρουνό, αν δεν έχουμε λεφτά να βάλουμε? Και κόσμο χρειάζεστε επίσης. Εντάξει, πέρα από τον κόσμο. Δηλαδή, θέλεις να οργανώσεις, πώς θα βάλεις υδάτινες ομπρέλες για να μπορέσεις να σταματήσεις τα μέτωπα της φωτιάς? Πώς θα φτιάξεις φράγματα, αν δεν έχεις λεφτά? Εσείς δεν τα έχετε αυτή τη στιγμή, σαν Δήμος. Εμείς αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε και που είναι προς διάθεση κάποιων πραγμάτων είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό που θα μπορούσε να αποτρέψει ένα πιθανό κίνδυνο. Έτσι, για να είμαστε απόλυτα σαφείς και ειλικρινείς. Αν και εφόσον υπάρχουν θέματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, δεν παρεύουμε γρήγορα, τότε νομίζω ότι το πρόβλημα θα το συναντήσουμε. Γι' αυτό και λέμε λοιπόν στην πρόληψη, εμείς λοιπόν ως Δήμος, από δικές μας δαπάνες, από δικούς μας πόρους, θα χρηματοδοτήσουμε την ανάγκη να υπάρχει πρόληψη μέσα από τα ντρόουν, στα οποία θα σηκώνονται στην περίοδο αυτή και θα καταγράφουν τις θερμικές αλλαγές. Παράλληλα, στο μέλλον, σκεφτόμαστε να πάμε σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας που θα έχει να κάνει με τη δυνατότητα να υπάρχουν θερμικές κάμερες, οι οποίες θα καταγράφουν οποιαδήποτε μεταβολή της θερμοκρασίας, κάτι που γίνεται με πάρα πολύ πετυχημένο τρόπο στον Ημιτό μέσα από το ΣΠΑΙ. Όπου εκεί πέρα ο Δήμαρχος Ελληνικού και Αργυρούπολης μπόρεσε και κατάφερε και έφτιαξε ένα πολύ πετυχημένο ρομποτικό σύστημα, όπου σήμερα το δάσος προστατεύεται με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει παντού. Σε αυτά τα πρότυπα το σκέφτεστε κι εσείς? Ναι, γι' αυτό και συμμετέχουμε στο αυτό το δίκτυο των πόλεων, που έχει να κάνει με αυτό ακριβώς το κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Από 92 δήμαρχοι υπογράψαμε ένα σύμφωνο, όπου είναι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα και ήταν μια πρωτοβουλία του κ. Κωνσταντάτου και τον συγχαίρω και δημόσια γι' αυτό, όπου έδωσε δυνατότητα να συνευρεθούμε 92 άνθρωποι για να μπορέσουμε να δούμε με ποιον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που θα χρειαστεί στο μέλλον να συναντήσουμε μπροστά μας. Έχετε πολλά να κάνετε και εν ώψη καλοκαιριού, αλλά και μετά εν ώψη χειμώνα γενικότερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να και θα είμαστε σε επαφή, γιατί θα έχουμε εξελίξεις. Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα έχουμε φτάσει στο τέλος για σήμερα. Ξέρετε ότι στα social media που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης μπορείτε να στέλνετε οτιδήποτε θέλετε, οτιδήποτε έχετε δει. Οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο είναι άλυτο ή δεν σας απαντάνε ή δεν σας καλύπτουν οι απαντήσεις τις οποίες παίρνετε, για να καλούμε κι εμείς τους ανάλογα τους ανθρώπους εδώ και να τους ρωτάμε για λογαριασμό σας, για το τι σκοπεύουν να κάνουν για την δική σας καθημερινότητα και ουσιαστικά την δική σας τη ζωή. Θα τα πούμε πάλι αύριο με ακόμη περισσότερα ζητήματα και τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και μεγαλύτερης εμβέλειας και περιφερειακής εμβέλειας. Προς το παρόν, καλό σας βράδυ.